Αποκλειστικό ασφαλιστικό σήμερα πώς βρέθηκε. Το είχε ο Βρούτσης στο Υπουργείο Οικονομικών και η Τρόικα. Και βρέθηκε στην Αυγή. Μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Κύριε Αυτιά, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία δημοσιογραφική αν κάποιος παρουσιάζει δημόσια εθνικά έγγραφα σε εφημερίδα. Ναι. Αυτό ας το κρίνει ο καθένας. Αυτό όμως που θεωρώ ανεπίτρεπτο είναι ότι αυτά τα οποία λέει η εφημερίδα, ότι λέει το κείμενο, είναι τελείως ανυπόστατα. Η πραγματική εικόνα του κειμένου βρίσκεται στην καθημερινή και στη συνέντευξη που έδωσα. Γιατί εκεί πραγματικά περιγράφω το ελληνικό σχέδιο για το πώς θα περάσουμε στην επόμενη μέρα του ασφαλιστικού. Ένα λεπτό. Αυτό που έχει σήμερα η Αυγή, δηλαδή που λέει εμπιστευτικό, είναι στα αγγλικά κλπ. Και το αναλύει η εφημερίδα, δεν προσεγγίζει αυτά τα οποία εσείς λέτε στην καθημερινή ως αρμόδιος υπουργός και ο υπεύθυνος για το ασφαλιστικό της πατρίδος μας. Φυσικά όχι, κύριε Αυτιά. Μηχανισμούς μειώσεων συντάξεων που λέει το κείμενο και καταστροφή των ταμείων και όλα τα υπόλοιπα δεν απεικονίζουν την αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται στη συνέντευξή μου στην καθημερινή, η οποία δείχνει πώς πραγματικά νοικοκυρέψαμε και φτιάχνουμε ένα ασφαλιστικό για τις επόμενες γενιές και τους επόμενους Έλληνες. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Υπουργός Εργασίας έχει ειδήσεις. Είχατε αρκετές. Σας ευχαριστώ. Καλό ταξίδι. Και όταν επιστρέψετε, να τα πούμε και χαιρετισμούς στο Σόιμπλε. Από μένα, ειδικά. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Υπουργό Εργασίας. Λοιπόν, τι καταλάβατε, κύριε Ρωμανιά, έτσι επιγραμματικά, γιατί είστε. Ναι, κατάλαβα. Πού πάει η ιστορία τώρα. Διαψεύδει καταρχήν. Ναι. Για μια ακόμα φορά. Ο κύριος Βρούτσης επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Ναι. Πόσες φορές δεν έχει πει ότι δεν θα έχουμε μείωση συντάξεων. Για να μην κάνω συζήτηση μεγάλη, θα πω μόνο το εξής. Ο νόμος 3986 δεν είχε μείωση των συντάξεων. Με το νόμο 4024 δεν είχαμε νέα μείωση των συντάξεων. Με το νόμο 4051 δεν είχαμε ακόμα μία μείωση των συντάξεων. Με το νόμο 4093 δεν είχαμε νέα μείωση των συντάξεων. Τώρα μας λέει δεν θα έχουμε νέα μείωση των συντάξεων. Πάλι. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχουν αυτά που λέει. Μένει να το δούμε. Ένα λεπτό. Όχι, το είδαμε. Δεν μένει να το δούμε. Το είδαμε τους προηγούμενους. Και με τον ίδιο. Επανέλαβα. Βεβαίως. Λέει από εδώ και μπρος. Για να δούμε. Τέσσερις νόμους τώρα. 22 νόμοι τελικά. Τον έχουν διαψεύσει. Λοιπόν. Μετά, με συγχωρείς. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ. Μας λέει ο ίδιος ότι θα κωδικοποιήσει την νομοθεσία. Ποια νομοθεσία θα κωδικοποιήσετε, κύριε Υπουργέ? Μόνο για το ΕΚΑΣ από το 2010 μέχρι τώρα έχετε ψηφίσει 8 νόμους. Μόνο για το ΕΚΑΣ. Λοιπόν, τι άρα, θα κωδικοποιήσετε? Άρα, αυτά που έχετε ξεχαρβαλώσει. Εσύ δεν θέλεις να γίνει. Περίμενε, γιατί είσαι πια στο συνδικαλιστικό τώρα. Πες μου το εξής. Περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε. Δεν θέλεις να υπάρχει ένας νόμος για το ΕΚΑΣ? Εγώ ναι. Μπράβο. Αλλά, δεν θέλεις να υπάρχει ένας νόμος όταν φάγανε τα λεφτά? Κάτσε, Γιώργο. Που έχει ψηφίσει 8 νόμους. Να μας λέει τώρα τι θα κάνει. Να μην αλλάξει. Να είναι ένας. Και να μένει, κυρία Νούκα. Μα πώς θα μένει, μπορεί να μένει. Για να μένει πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Έχουμε από την μια μέρα στην άλλη αλλαγές. Άρα, και λοιπόν, να μένει. Τη στιγμή λοιπόν που ο Υπουργός διαβεβαιώνει τον κόσμο ότι όλα πάνε καλά, ο κόσμος έχει δει την επικουρική σύνταξη να έχει μειωθεί κατά 47,7%, βλέπει την κύρια σύνταξή του να υφίστανται συνεχείς μειώσεις, βλέπει να επικρατεί πανικός, θα ανεβούν τα όρια ηλικίας, θα ανατραπούν και το Υπουργείο να μην κάνει καμιά αυτή. Ποια λοιπόν αξιοπιστία άρα, έχει λοιπόν, η παρουσία του Υπουργού? Άρα κρατάτε επιφύλαξη. Θα σε παρακαλέσω. Άρα κρατάτε επιφύλαξη. Ένα λεπτό, Γιώργο, να καταλάβει ο κόσμος. Δεν κρατώ επιφύλαξη. Όλα αυτά που λέει ο Υπουργός τα θεωρώ φούσκες. Άρα, κυρίες, και δεν διστάζω να το πω δημοσίως. Άρα, κυρίες και κύριοι, μας λέει μουσια. Έχουμε τον Υπουργό Εργασίας που λέει αυτά. Έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Ρωμανιά, διότι Γιώργο μου. Βγαίνανε πολλοί και λέγανε ότι από 1ης 1ου, θυμάσαι τι λέγανε, ότι από 1ης 1ου του 2015 οι συντάξεις θα πάνε 360 ευρώ. Όχι, και μετά το μαζέψανε. Εκτός από σένα και από μερικούς άλλους. Όχι, δεν το έλεγε κανένας. Είπαμε ότι ο νόμος, οι δύο νόμοι, μας συγχωρείς πάρα πολύ. Έλα. Πάρετε, φέρε τα βίντεο να τα προβάλλεις για να δούμε τι λέγαμε. Έλα. Είπαμε ότι ο νέος νόμος προβλέπει ότι η εγγύηση του σήμερα κράτους, πώς είναι εγγύηση. Η εγγύηση. Σήμερα πώς είναι εγγύηση. Σήμερα είναι για όλο το ποσό της σήμερα ίδιας. Είναι μηδέν η εγγύηση. Καλά, Γιώργο. Καλά, εντάξει. Το ο νόμος προβλέπει ότι εγγυάται το κράτος. Είναι η διαδικασία της τριμερούς χρηματοδότησης. Μάλιστα. Το σύνολο της σύνταξης εγώ τι εγγυάται θέλω το κράτος. Να μην μειωθεί καμία σύνταξη. Γιώργο, Γιώργο, εγώ, επικυρωμένη από εμένα, το 52 από την Ελλάδα. Άκου να δεις, στα παλιά μου τα παπούτσια, αν διαφωνείς με το Βρούτσι, με το Μητρόπουλο, με το Σοπασί και τον οποιοδήποτε. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει? Με συγχωρείς. Να δοθούν οι συντάξεις του κόσμου. Διαφωνώ. Αυτό ούτε, με ενδιαφέρει. Με συγχωρείς. Δεν διαφωνώ ούτε με το Σοπασί ούτε με το Μητρόπουλο. Μάλιστα. Έτσι, με το Βρούτσι δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ.
Όλα αυτά που λέει τα θεωρώ ότι δεν έχουν αξία. Λοιπόν, έτσι, πολύ απλά. Εμένα με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Ο ίδιος δεν έχει ιδέα για την κοινωνική ασφάλιση. Όταν φάγανε τα λεφτά του ΝΑΤ, Γιώργο Ρωμανιά, 350 εκατομμύρια δολάρια το 1983. Δεν κουνήθηκε μύτη. Ωραία, δεν σηκώθηκε κανείς να πει λέξη. Και τι γίνεται τότε, επειδή, δεν ίδρωνες. Μα φωνάζαμε και τότε. Τα λεφτά. Και εμείς φωνάζαμε και τότε. Εσύ φώναζες, κάποιοι άλλοι δεν φωνάζανε. Δεν ξέρω τι κάνανε άλλοι. Γιατί τα φάγανε τα λεφτά των ναυτικών, μπορείς να πεις. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Για αυτό το θέμα τα λεφτά των ναυτικών, ναι. Έχω γράψει 15 άρθρα. Μπράβο σου. Λοιπόν, έλα Γιάννη.